Πάμε να συναντήσουμε την Δήμητρα Σέκη, που βρίσκεται στην περιοχή του Τελεφερίκ. Δήμητρα, μας ακούς? Καλό μεσημέρι, ναι, Δήμητρα. Ναι, μην η φωτιά εδώ πέρα στην Πάρνηθα. Καλό μεσημέρι. Η φωτιά που μένεται στην Πάρνηθα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι φλόγες συνεχώς ξεπηδούν. Βλέπετε τους πυκνούς καπνούς που έχουν σκεπάσει τον ουρανό. Κατακαίει εκτάσεις πρασίνου. Οι φλόγες κατευθύνονται προς τον Εθνικό Δρυμό, κατευθύνονται προς το καζίνο, για το οποίο και δόθηκε εντολή εκένωσης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, που βλέπετε κιόλας τώρα να επιχειρούν. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν ασταμάτητα, εφοδιάζονται διαρκώς, κάνουν συνεχώς ρήψεις περιμετρικά. Κυρίως ανέμους που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Η φωτιά έχει δημιουργήσει και το δικό της μικροκλίμα και έχει και ακόμα πιο ισχυρούς ανέμους. Της φωτιάς. Το μέτωπο λοιπόν κατευθύνει προς το καζίνο. Οι εναέριες δυνάμεις εδώ πέρα επιχειρούν και επίγειες, 202 πυροσβέστες, έχουμε 9 πεζοπόρα, έχουμε 65 οχήματα και από τη Σουηδία και από τα ελικόπτερα. Να πούμε ότι έχουν καεί σπίτια και περιουσίες στον Άγιο Ιωάννη Ρώσο και στην Αγία Παρασκευή. Είδαμε προηγουμένως και απελπισμένους κατοίκους να προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους. Μόνοι τους προσπαθούσαν μαζί με εθελοντές και χαρακτηριστικά να σας μεταφέρω και τη συγκεκριμένη εικόνα. Αντικρίσαμε ένα σπίτι που καιγόταν και είχε μαζέψει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν μόνοι τους. Μετά από πολλή ώρα ήταν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν να το κατασβέσουν. Λίγο μετά τις 11 το πρωί εστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών της Αγίας Παρασκευής, για τον οικισμό Καποτά και Ελεφάντο. Όσοι λοιπόν βρίσκονταν στην Αγία Παρασκευή και Καποτά έπρεπε να απομακρυνθούν προς το κέντρο του Μενιδίου, ενώ όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Ελεφάντο έπρεπε να πάνε προς το κέντρο, Άνω Λιωσίων. Εθελοντές λοιπόν και κάτοικοι και πυροσβέστες δίνουν το δικό τους αγώνα. Να πούμε κιόλας, Μίνα, ότι οι εθελοντές απομάκρυναν ηλικιωμένους από 3 γυροκομεία του Μενιδίου, τους μετέφεραν σε νοσοκομεία και σε ξενοδοχεία. Εκενώθηκε, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και από την κυρία Δημογλίδου, και το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών στην Αμιχαλίδα για προληπτικούς λόγους. Μιλάμε για περίπου 750 μετανάστες που πήγαν στη Μαλακάσα και στην συνδρομή στην Πετρουράλη. Ναι, μας τα είπε λοιπόν και η κυρία Δημογλίδου ότι ολοκληρώθηκε η μεταφορά των κρατουμένων. Ναι. Πάντως, Δήμητρα, είναι, από ό,τι βλέπω στην εικόνα που μας δίνετε, είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από το τελεφερίκ η φωτιά. Είναι πολύ κοντά στον... Ναι. Το καζίνο πλησιάζει. Το καζίνο πλησιάζει τον Εθνικό Δρυμό, δυστυχώς. Γι' αυτό και γίνονται λοιπόν τέτοιες προσπάθειες, υπεράνθρωπες προσπάθειες. Θα ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσει, δεν θα καεί και αυτό. Θα μείνουν ελάχιστες εκτάσεις πρασίνου άκαθες. Λοιπόν. Ακούσαμε κιόλας, να κλείσω λέγοντας για τις εκρήξεις που ακούσαμε, που ήταν πολύ δυνατές από το πρωί. Ακούγαμε που σύμφωνα με τους πυροσβέστες προέρχονταν είτε από παλιούς μετασχηματιστές της ΔΕΗ, είτε από βλήματα, είτε από παλιές στρατιωτικές ασκήσεις. Δίνουν λοιπόν εδώ το δικό τους αγώνα οι πυροσβέστες, οι κάτοικοι και οι εθελοντές.